Η Αρμενία δεν θα φιλοξενήσει στρατιωτικέ ασκήσει υπό τη Ρωσία φέτο, δήλωσε ο Πρωθυπουργό τη Αρμενία Νικόλ Πασινιάν, ερχόμενο σε ευθεία αντίθεση με την ανακοίνωση τη Μόσχα μια εβδομάδα νωρίτερα. Ο Πασινιάν εξαπέλυσε την ίδια στιγμή δρυμύτατη κριτική για τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στην Αρμενία, λέγοντα ότι ήταν περισσότερο απειλή παρά προστασία για τη χώρα του. Την 1η Ιανουαρίου. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι ο Οργανισμό Συνθήκη Συλλογική Ασφάλεια, μια συμμαχία υπό την ηγεσία τη Ρωσία, θα πραγματοποιήσει το 2023 την επανάληψη των ετήσιων εμβληματικών ασκήσεων του Unbreakable Brotherhood στην Αρμενία. Αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη, δεδομένη στι δύσκολε σχέσει μεταξύ Αρμενία και Μόσχα τον τελευταίο χρόνο και ειδικότερα του CSTO. Πολλοί Αρμένοι βρήκαν αδύναμε τι ενέργειε τη Ρωσία και του CSTO απέναντι στι επιθέσει του Αζερβαϊτζάν τους τελευταίου μήνε, συμπεριλαμβανομένη μια άνευ προηγουμένου επίθεση στην Αρμενία τον Σεπτέμβριο και του συνεχιζόμενου de facto αποκλεισμού του Ναγκόρνο Καραμπάχ που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο. Σε συνέντευξη τύπου στι 10 Ιανουαρίου, ο Πασινιάν αναφέρθηκε στο θέμα και χαρακτήρισε τα ρωσικά σχέδια παρεξήγηση. Νομίζω ότι υπάρχει παρεξήγηση, καθώ το Υπουργείο Άμυνα τη Αρμενία έχει ήδη ενημερώσει εγγράφο στο κοινό επιτελείο του CSTO ότι η διεξαγωγή ασκήσεων στην Αρμενία στην παρούσα κατάσταση θα ήταν ακατάλληλη, είπε ο ίδιο. Αυτέ οι ασκήσει στην Αρμενία, τουλάχιστον φέτο, δεν θα γίνουν. Η Ρωσία βρισκόταν στη διαδικασία διευκρίνηση τη ανακοίνωση, δήλωσε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ρία Νοβόστι μετέδωσε ότι ο Πεσκόφ είπε ότι πρόκειται για μια νέα ανακοίνωση ότι η Αρμενία είναι στενό σύμμαχος της Ρωσίας και ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί. Ο CSTO είχε λάβει την ειδοποίηση της Αρμενίας και επεξεργαζόταν σχέδια για τη διεξαγωγή της άσκησης σε άλλη χώρα, μετέδωσε το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ πηγή από την Αρμενία που μίλησε στο πενταπόσταγμα υπό τον όρο της ανωνυμίας, σχολιάζοντας την άρνηση του Γερεβάν για τη διεξαγωγή ασκήσεων του CSTO στην Αρμενία, επεσήμανε πως αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς η Ρωσία απέτυχε τόσο στις πολυμερείς όσο και στις διμερείς υποχρεώσεις της έναντι της Αρμενίας. Πρώτα απ' όλα, η Ρωσία είναι ο μεσολαβητή και συνυπογράφων τη δήλωση κατάπαυση του πυρό τη 9η Νοεμβρίου 2020. Αμέσω μετά την υπογραφή, το Αζερμπαϊτζάν παραβίασε κατάφορα τη δήλωση, αρχικά προχωρώντας και καταλαμβάνοντας εδάφη στον Αγκόρνο Καραμπάχ το 2020, το 2021 και το 2022, καθώς και πιο πρόσφατα απλώς αποκλείοντας τον διάδρομο του Λατσίν. Οι Ρώσοι ειρηνευτέ, οι οποίοι υποτίθεται ότι αποκλείουν τέτοιε κλιμακώσει, ήταν θεατέ, συμπληρώνει η ίδια πηγή που έχει γνώση τη κατάσταση. Δεύτερον, η Αρμενία και η Ρωσία διμερό, καθώ και στο πλαίσιο του CSTO, έχουν μια συμφωνία αμοιβαία υπεράσπιση τη εδαφική ακαιρεότητα. Το Αζερβαϊτζάν έχει παραβιάσει κατάφορα την εδαφική ακαιρεότητα τη Αρμενία από τον Σεπτέμβριο του 2022, και πάλι δεν βλέπουμε συγκεκριμένα βήματα από τη Ρωσία για την ελάφρυνση ή επίλυση αυτού του ζητήματο. Αυτό που ήταν ακόμη πιο ανησυχητικό, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα περισσότερα μέλη, σε αντίθεση με τη Ρωσία, αναγνώρισαν την κατοχή του αρμενικού εδάφους κατά λίγη ίδια πηγή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.